Σε μια ανοιχτή και απερίφραστη επίθεση κατά του κυρίου Μέτιου επιδόθηκε ο κύριος Μαρκόπουλος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε σε μέσα ενημέρωσης κυρίως της Καβάλας αλλά και γενικότερα της περιφέρειας, τονίζοντας την μεροληπτική κατά της Καβάλας και της Θάσου συμπεριφορά του Περιφερειάρχη, καθώς και την αδυναμία συνεργασίας μαζί του σε θέματα που αφορούν την περιφερειακή ενότητα. Δεν δίστασε μάλιστα να απευθύνει βολές ακόμα και για την δημοκρατική νομιμοποίηση του κυρίου Μέτιου, ο οποίος ως γνωστόν βρέθηκε με ενδοπαραταξιακές διαδικασίες στην ηγεσία της Περιφερειακής Αρχής μετά τον αδόκητο θάνατο του αείμνηστου Γιώργου Παυλίδη. Ο απερχόμενος μεταβατικός περιφερειάρχης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράχης αποφάσισε σήμερα με ένα δελτίο τύπου να αφαιρέσει τις αρμοδιότητες που έχει εκχωρήσει στον εκλεγμένο χωρικό αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, δηλαδή σε μένα. Αποφάσισε δηλαδή αυτό που δεν αποφάσισε στην περίπτωση του κ. Πέτροβιτς, ο οποίος κ. Πέτροβιτς κατεβαίνει και παρουσιάζει την παράταξή του και κινείται ως υποψήφιος περιφερειάρχης. Το ερώτημα είναι γιατί. Αποφάσισε αυτό το οποίο δείχνει πρώτον ανασφάλεια και μετά πανικό. Αποφάσισε αυτό το οποίο οδηγεί την περιφέρεια σε περισσότερα προβλήματα. Η συμπεριφορά του απερχόμενου περιφερειάρχη πρώτον ομολογεί μία φοβική και μεροληπτική συμπεριφορά, η οποία, για να είμαι ειλικρινής, εξελίσσεται από την πρώτη στιγμή που εκλέχθηκε μετά το θάνατο του Μακαρίτη Γιώργου Παυλίδη περιφερειάρχης. Παρακολουθούμε και έχετε παρακολουθήσει όλες σας, πολλές φορές, τον περιφερειάρχη να έρχεται στην περιφερειακή ενότητα Καβάλας, στην περιφερειακή ενότητα Θάσου, χωρίς να ενημερώνει και χωρίς να συνεργάζεται με τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Παρακολουθήσατε πολλές φορές και μπορείτε μόνοι σας να επιβεβαιώσετε ότι είδατε τον περιφερειάρχη να προχωρά σε διάφορους χειρισμούς οι οποίοι δεν τελούν σε γνώση μου και αυτό με οδήγησε να παρεμβαίνω με γραπτές επιστολές. Μία από αυτές τις επιστολές αφορούσε και το θέμα της γέφυρας και το θέμα των οδικών έργων, την οποία τη σχολίασε με εκείνη την αήθη επίθεση που έκανε στο πρόσωπό μου μιλώντας περί σοβαρότητας, και παρακολουθείτε και πολλά άλλα αντίστοιχα φαινόμενα. Στην πραγματικότητα όμως η απάντηση στην ανασφάλεια είναι ότι ποτέ κανείς δεν γλίτωσε από αυτό που φοβάται. Η συμπεριφορά του περιφερειάρχη δεν περιορίζεται στο πρόσωπο του εκλεγμένου χωρικού αντιπεριφερειάρχη Καβάλα. Η συμπεριφορά του περιφερειάρχη έχει να κάνει και με την περιφερειακή ενότητα Καβάλας και την περιφερειακή ενότητα Θάσου. Παρακολουθούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα μία συμπεριφορά η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα στην περιοχή μας και δημιουργεί παρά προβλήματα, παρά τις δικές μου πιέσεις να μπορέσω να προχωρήσω τα θέματα. Φτάσαμε στο σημείο το καλοκαίρι η κακοκτονία να ολοκληρωθεί χωρίς επιστήμονες, πέρα από τον μόνιμο υπάλληλο της Διεύθυνσης Γεωργίας στο νησί, εξαιτίας της αιμονής του Περιφερειάρχη, στο ποιο θα είναι το μέσο μαζικής επικοινωνίας, το οποίο θα δημοσιεύσει την ανακοίνωση που απαιτεί το ΑΣΕΠ για να προσληφθούν οι γεωπόνοι. Φτάσαμε σε πολλά τέτοια σημεία και αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα βλέπουμε μπροστά μας μία παλαιοκομματική πρακτική, χωρίς ήθος, χωρίς έμπνευση, πολύ περισσότερο χωρίς αποτελέσματα, όπου ένας περιφερειάρχης, έχοντας ανακαλύψει ένα σεντούκι με χρήματα, βγαίνει έξω και τάζει μελέτες, έργα, τα οποία όμως θα γίνουν στο απότερο μέλλον, χωρίς κανείς αυτή τη στιγμή να μπορεί να ελέγξει τη βασιμότητα αυτών εδώ πέρα των θεμάτων που εξαγγέλλονται. Θα μπορούσαν να τεθούν πολλά ερωτήματα. Ένα ερώτημα είναι προς τον περιφερειάρχη. Ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ισχυρίστηκε ότι δεν είναι σοβαρός. Πότε το αντελήφθη, πριν μου κάνει πρόταση να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιό του ή μετά? Πότε αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί μαζί μου, πριν τη χθεσινή εκδήλωση ή μετά? Προχθές μπορούσε? Και αν μπορούσε, γιατί αυτό το θέμα παρέμεινε τόσο καιρό σε εκκρεμότητα? Θέλω να πω σε όλους τους συμπολίτες μας ότι ευτυχώς η επόμενη μέρα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράχης είναι πολύ κοντά. Και η επόμενη μέρα της περιφέρειας δεν περιλαμβάνει τον απερχόμενο μεταβατικό κύριο Μέτιο. Όπως δεν περιλαμβάνει και τους γνωστούς αυλοκόλακες, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στην Καβάλα προκειμένου να εξασφαλίζουν σε διάρκεια μία θέση και ένα μισθό. Είναι γεγονός ότι η επόμενη μέρα θα είναι η μέρα την οποία δικαιούνται οι καβαλιώτες, θα είναι η μέρα την οποία δικαιούνται οι κάτοικοι όλου του νομού Καβάλας και θα είναι μία μέρα
στην οποία δεν θα έχει θέση εξ αυτής της συμπεριφοράς του ο απερχόμενος, μεταβατικός, αλλά και μη επιτυχημένος, ο αποτυχημένος κύριος Μέτιος. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ανακοίνωση του κυρίου Μέτιου που είχε εκδοθεί νωρίτερα την ίδια μέρα, τονιζόταν ότι με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστου Μέτιου, ανακαλούνται όλες οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Θόδωρο Μαρκόπουλο λόγω έμπρακτης αδυναμίας, συνεργασίας και ανατίθενται στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Κώστα Αντωνιάδη.